Σήμερα για να κάνουμε τα εγκαίνια της συγκεκριμένης έκθεσης, αλλά τα γεγονότα μας πρόλαβαν, κύριε Υποδιοίκητα. Αν κρίνω από την παρουσία την δική σας και όλων αυτών των πολλών ανθρώπων για αυτό το χώρο που δεν είναι καθόλου μικρός, αλλά και από τις πληροφορίες που έχουμε για τη μέχρι τώρα προσέλευση του κόσμου από τη Δευτέρα που στήθηκε η έκθεση, τότε τα εγκαίνια έρχονται λιγότερο με ευχές και περισσότερο με τη χαρά και τη σιγουριά της επιτυχίας. Σεβασμιότατε, αρχές του τόπου, οικοδεσπότες που είναι το Δέλτα Σώμα και η Δημαρχία της Ξάνθης, αν θέλετε τα βάζω και με αντίθετη σειρά, δεν νομίζω να έχετε κανένα τέτοιο θέμα. Εμείς στο στρατιωτικό γραφείο και κατά μείζωνα λόγο στην Προεδρική Φουρά, η οποία ανήκει και υπάγεται στο στρατιωτικό γραφείο, είμαστε τυχεροί και θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω το χαρακτηρισμό ευλογημένοι. Είμαστε ευλογημένοι γιατί είμαστε υπεύθυνοι για ένα σύμβολο που είναι ο Εύζωνας. Ο Εύζωνας είναι σύμβολο. Νομίζω αναφέρθηκε και προηγουμένως με πολύ ευκολία αυτός ο χαρακτηρισμός. Τα σύμβολα πρέπει να προβάλλονται. Και επειδή αυτό είναι η αποστολή της Προεδρικής Φρουράς, εφόσον είναι σύμβολο, εμείς απλά, εδώ και 3-4 χρόνια, το σκεφτήκαμε και το κάναμε. Τα τελευταία χρόνια, η Προεδρική Φρουρά, με αυτή την υπέροχη συλλογή των έργων που είναι αντικειμενικού περιεχομένου και όχι μόνο καλλιτεχνικού, δωρεά του Μακαρίτη του Χαΐτογλου πριν 4,5 περίπου χρόνια, αλλά και χωρίς αυτή τη συλλογή περιφέρεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την επικράτεια. Παντού έχει τη δική της ξεχωριστή αξία. Θα σας πω μόνο ότι σκεφτείτε ένα Ελληνόπουλο που ενδεχομένως καν να μην μιλάει ελληνικά στο εξωτερικό σε πολύ μικρή ηλικία, πόσα μαθήματα θα χρειαζόταν για να αντιληφθεί ακριβώς ποια είναι η καταγωγή του και τη σπουδαιότητά της. Όταν όμως βρίσκεται σε μια παρέλαση στην Αδελαίδα, στη Νέα Υόρκη, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, στις βόρειες, στην Αυστραλία, σε ένα σωρό άλλα σημεία και βλέπει το άγημα των Ευζώνων μπροστά του και μόνο που ο πατέρας του πληροφορεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συμπατριώτες μας, δεν χρειάζονται άλλα μαθήματα. Δεν πρόκειται καμία σπουδαία γομολάστικα να διαγράψει από τη μνήμη του τη θύμηση αυτή αλλά και την περηφάνεια η οποία προέρχεται και εκπηγάζει από αυτή την εικόνα. Αυτό σημαίνει σύμβολο. Γι' αυτό και πρέπει να φαίνεται για να πηγαίνει παντού. Και ακούστε κάτι πολύ ωραίο σε εποχές παράξενες και καμιά φορά όχι τόσο πολύ φερέρχεται. Όλες αυτές, όλο αυτό το ταξίδι, το διαρκές ταξίδι που ξεκίνησε, όπως σας είπα, πριν λίγα χρόνια της Φρουράς ανά τον κόσμο, δεν γίνεται με έξοδα του ελληνικού δημοσίου, που σημαίνει κράτος. Γίνεται με έξοδα του έθνους. Γιατί πολύ απλά, οι άνθρωποι που προσκαλούν, αναλαμβάνουν στο 100% και κυριολεκτό με αυτό, το σύνολο των εξόδων. Αυτό κάτι λέει. Ας έχουμε λοιπόν ελπίδα και ας είμαστε όμως πάντοτε έτοιμοι αυτή την ελπίδα να της δίνουμε οξυγόνο προκειμένου να είναι πάντοτε φλογερή και να φαίνεται από παντού. Ήθελα πραγματικά, εμείς το κάνουμε με την έννοια που το είπα, την έννοια του καθήκοντος αλλά και της χαράς, αλλά να συγχαρώ πραγματικά το Δήμο Ξάνθης και το Δέλτα Σώμα, να τους ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία προς αυτά τα παιδιά, διότι υπάρχει και η ανθρώπινη φύση του πράγματος. Όλα θέλουν τη διευθέτησή τους και θα ήθελα με τις ευλογίες σας, σεβασμιότατε, επειδή στην ιστορία οφείλουμε, διότι χωρίς αυτή δεν έχουμε μέλλον, να εξάρω σήμερα την παρουσία ενός ανθρώπου που πολλά χρόνια πριν υπηρετούσε στην Προεδρική Φρουρά. Η θεία τύχη και η ευλογία τον έχει φέρει σε πολύ μεγάλη ηλικία. Πρόκειται για το συντοπίτη σας, τουλάχιστον
πρόσφατα νομίζω, γιατί η καταγωγή πρέπει να είναι απαλού, τον κύριο ξενοκράτη Χατζη Εμμανουήλ. Θα σας παρακαλούσα, αν είναι εύκολο να σας το δω. Είχε την τύχη και την τιμή να υπηρετήσει ως Εύζωνας και σήμερα έχουμε εμείς την τύχη και την τιμή να τον έχουμε μπροστά μας σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Να σας συγχαρώ, να σας πάρουν και οι κάμερες, να διευκολύνουμε λίγο και τους ανθρώπους που θέλουν να δημοσιοποιήσουν τη σημερινή συνάντηση σε όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για τη σκητάλη που μας παραδώσετε, ελπίζουμε, γιατί και προσωπικά τουλάχιστον δεν είμαι και κανένας νεαρός Εύζωνας. Περνάμε όλοι προς τα πίσω σιγά σιγά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εύχομαι στα 110 χρόνια να είστε πάλι εδώ. Όχι 110. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Πριν γίνει μια μικρή έτσι απονομή ενθυμημάτων, θα ήθελα εκ του περισσού να ευχηθώ καλή επιτυχία στην έκθεση. Θα ήθελα όμως πρώτα απ' όλα να πω ότι θα είναι ευχής έργο χωρίς διακοπή τα 100 χρόνια να γίνουν πολλές χιλιάδες χρόνια για την Ξάνθη, το τριήμερο να έχει επιτυχία και θα το επαναλάβω, θα μου το επιτρέψετε σεβασμό. Αυτά δεν χαρίζονται, κερδίζονται και η συντήρηση θέλει αγώνα. Μας τα κληροδοτήσανε, ας τα συνεχίσουμε και ας φροντίσουμε και κάποιοι άλλοι στο βαθύ μέλλον να λένε καλά λόγια για μας και όχι να σκεφτούνται. Ευχαριστώ πολύ.